Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου σίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ να νομίες συνελήφθην και να αμαρτίες συγκίσεις έ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με, ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέ συγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψωση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γλύθνει εσύ σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήγη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης να φοράν και λοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους. Κύμα τη θαλάσσης τον κρύψαν τα πάλε διόκτη τυραννών υπογείς εκρύψαν των σε σωσμένων υπέδες αλήμης ως ενεάνιδες το Κύριο ασωμένεν όσους γαλλεδόξαν στέλνων.
Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Κύριε Θεέ μου, εξόδιον ύμνων και επιταφίων, οδύν σιάσομε τότε ταφή σου ζωής μη, τας εισόδους διανοίξαντι και θάνατο θάνατον και άδειν θάνατος αντί. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, άνωσε εν θρόνο και κάτω εν τα φώτα υπερκοσμία και υποχθονία, κατανοούντας σωτήρ μου, εδόν ητότι εκρόσι σου υπερνούρας εις γαρ εκρόζω αρχικότατος. Τους αιώνας των αιώνων, αμήν, ίνα σου της δόξης, τα πάντα πληρώσεις, καταπεφητικάς εν κατωτάτης της γης. Από σου γαρού και κρύβει η υπόστασή μου, και τα φυσφαρέντα με και νοποιείς φιλάνθρωπε. Κύμα τη θαλάσσης τον κρύψαντα πάλε διόκτην τυραννών, υπό γης εκρύψαν τον σε σωσμένον υπέδες, αλλημίσος εν ενίδες, το Κύριο ασωμέν εν δόξος γαρ δε δόξα. Σε τον επί υδάτων κρέμασαν τα πάσαν την γην ασχέτως, ικτήσεις κατηδούσα εν το κρανίο κρεμαμένον, θάμβει πολλός συνήχετο ουκές την Άγιος, πλην σου Κύριε κραυγάζουσα. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι σύμβολα της ταφής σου, παρέδειξας τας ώρας λιπλήθησνας, νυν δε τα κρύφια σου, θεανδρικός διετρανώσας, και τις ενάδιδες πότα ουκές την Άγιος, πλην σου Κύριε κραυγάζω σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ύπλωσας τα σπαλά μας και ίνωσας τα τόπια.
το πριν διεστώτα καταστολίδε σώτερ τι εν συνδόνι και μνήματι πεπεδημένους έλυσας ο κέστην Άγιος πλην σου Κύριε κραυγάζοντας. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν νήματι και εσραγήσιν αχώρητε συνεσχέλθεις δουλήσι και γάρ την δύναμιν σου τες ενεργείες εγνώρισας θεουγικό της μελπούσιν ουκ εστιν Άγιος πλην σου Κύριε φιλάνθρωπε. Εν το κρανίο κρεμαμένον θαμβί πολλός συνήχετο ουκέστιν Άγιος πλην σου Κύριε κραυγάζουσα. Σας πριν καταπαύση των έργων παράγεις γάρ τα σύμπαντα και καινοποιείς σαββατίζων σωτήρ μου και ανακτωμένο. Συναντήσασι
επί κρανθή βρωτών ορώντε θεωμένων καταστήκτων της μόλοψη και πανσθενουργών το φρικτό της μορφής δε δια πεφωνήκε. Την εν σταυρό σου θείαν κενώσιν προρών Αββακούκι εξαιστικός ευώα σιδήν σιδήν αστόδι εχρόξας κράτος αγαθέ ομίλων της εν άδει ως παντοδύ. Προσήμα συμπαθώς γενωμένης Ισαΐας φως ειδών ανεσπέρων εκ νυκτός ορθρίσας εκραυγαζέν αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι εν της μνημής και πάντες οι εν τη γη αγαλιάσονται. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι θνητών δια ταφής το φθαρτών μεταβάλλεις αφθαρτίζεις γάρ θεοπρεπέστατα απαθανατίζον το προσλήμα η γαρσάρξ σου διαφθορά οκεί δε δεσπότα ουδέ η ψυχή σου εισάδω ξένο πρέπος εγκατελελείπτε. Μακάριος, by God's mercy, Archbishop of the Most Holy Archdiocese of Australia, Primate and Exarch of all Oceania, to the God-loving bishops, the gracious clergy, the monastic communities, to the presidents of the honorable administrative committees and Philoptochos associations,
to the teachers and students of our schools, to those who work in the philanthropic institutions, and to all the Christ-loving plenitude of the Orthodox Church in Australia, grace and peace from Christ our Saviour, who gloriously rose. Most honourable fellow bishops and my beloved children, the great event of the resurrection is recorded in the Gospels without triumphalist or exaggerated sentiments. Indeed, the myrrh-bearing women who were first to mourn the death of Christ were also first to witness his resurrection. Namely, they did that which constitutes the mission of every Christian from the very beginning, to share the joy of the good news. The event of the resurrection in itself comprises a challenge to logic. If we want to learn what the resurrection of Christ means, we should ask our theologians and academics. However, if we want to know how the resurrection of Christ is lived out, then we should turn to our faithful people. I could say with certainty that I see the resurrection of Christ in the faces of all of you who tonight flood our churches. At the same time, however, I see the resurrection of Christ in the mother who raises her children with effort, and in the father who struggles to earn a living to secure the tuition for his children's schools. I see the resurrection of Christ in the immigrants who arrived here in Australia. They worked hard and managed to make progress and succeed in many fields. I see the resurrection of Christ in the wounds of our patients in the hospitals and in the faces of the elderly that we have at our St. Basil's homes and in the other nursing homes of our country. I see the resurrection of Christ in our young people, in the pupils and students of our educational institutions, but also in our fellow human beings between the ages of 40 and 60 who are struggling to overcome depression and isolation. I see the resurrection of Christ, if I may be permitted to say, in those who have failed in the world, to the humble and invisible, to those who made wrong choices and who struggle to overcome their bad self and the mistakes of their past. I see the resurrection of Christ even in those who have fallen asleep, who have left this life in anticipation of the common resurrection. Our people, all of you who are here tonight, are witnessing the resurrection, and all together, united, we break the silence of logic. Today, the cry of humanity is heard that the Lord is risen to save the world and give true joy. I ask and urge you all, uphold the joy of the resurrection in your life. Convince the people around you that they should rejoice, because where there is a lack of joy,
There God is absent. There the experience of the resurrection is absent. Christ is risen, sisters and brothers, and my beloved children. May our risen Lord grant you many years. Sydney, on the Sunday of Pascha, the 16th of April, 2023, Archbishop Makarios, Primate of the Greek Orthodox Church of Australia. Amen. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, εξαλοχεύτω προέλθον και λοχεύτη στην πλευράν πλαστουργέ μου, εξ αυτής εργάζω την ανάπλαση, σέβας αδαμγενωμένος αφυπνώσας υπεφύος ύπνων φυσίζων και ζωήν εγύρας εξύπνου και της χωράσος παντοδί. Της πρόσημα συμπαθός γενωμένης Ισαΐας φως ειδών ανέσπερον εκ νύκτος ορθρίσας εκραυγάζεν αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι εν της μνήμης και πάντες οι εν τη γη αγαλιάσονται. Σχέθη αλλοκάτε σχέθη στέρνης κοιτώ εις Ιωνας σούγαρ των τύπων φέρων του παθόντος και τα ρίβοθέντος ως εκ σε φωνή δε τη κουστοδία η φυλασσόμενη μάταια και σε δι έλεον ναύτης εγκατελεί. Λόγε εις μετέσχες αρκός ήγαρ και λελίτε σου ο ναός εν το καιρό του πάθους αλλά και ούτω μία υποστάσεις της θεότητος και της σαρκός σου
ennam φωτέρης χάρις υπάρχησιος λόγος του Θεού, Θεός και άνθρωπος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πρωτοκτώνων αλλού θεοκτώνων εφητό πτέσματα του Αδάμ ηγάρ και πέπον θέσου τη σαρκός ηχωρητικιούσι. Απαθείς διεμήνε το φθάρτον δε σου προς αφθαρσίαν με τεστιχίωσας και αφθάρτου ζωής έδειξας πηγήν εξαναστάσε. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Βασιλεύει αλλού και αιωνίζει άδεις του γένους των βρώτων, σίγαρ τεθείς εν τάφον κρατέζω αρχική παλάμη. Τα του θανάτου κλήθρα διές παράξας και κηρύξας της απαιώνος εκεί καθεύγος η λύτρος συναψευδή σώτερ γεγονός νεκρών πρωτότοκος. Συνεσχέθη αλλού κατεσχέθη στερνική το εις Ιωνάς σου γαρ των τύπων φέρων του παθόντος και τα φιδωθέντος ως εκ θαλάμου του θυρός ανεθώρε προσεφώνει δε τη κουστοδία η φυλασσόμενη μάταια και ψευδή έλεον αυτής εγκατελείπε τε. Αφραστον θαύμα ο εν καμήν ορίσαμενος τους οσίους παιδάς εκφλόγος εν τάφων νεκρός άπνους κατατίθεται η σωτηρίαν ημών των μελωδούντων λύτρωτα. Ο Θεός ευλογητός ει. Δόξα σοι ο Θεός
ημών δόξα εσύ, τέτρωτε άδης εν τη καρδία δεξαμένος τον τροθέντα λόχιν την πλευράν και στεν υπηρή θεοδαπανωμένος η σωτηρίαν ημών των μελωδούντων λύτρωτα. Ο Θεός ευλογητός η. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι ολβίος τάφος εν εαυτό γαρδεξαμένος ως υπνούντα των δημιουργών ζωής θησαυρός Θείος αναδεδείκτε η σωτηρίαν ημών των μελωδούντων λύτρωτα. Ο Θεός ευλογητός η. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νομοθανόντων την εν το τάφο καταθέσιν ή των όλων δέχεται ζωήν και τούτον πηγήν δείκνει συνεγέρσεως η σωτηρίαν ημών των μελωδούντων λύτρωτα. Ο Θεός των αιώνων. Αμήν. Μία υπήρχεν η εν το αδιαχωρίστος και εν τάφο και εν τη έδε Θεότης Χριστού Συν Πατρί και Πνεύματι, η σωτηρίαν ημών των μελωδούντων λύτρωτα. Ο Θεός στον θαύμα ο εν καμινωρισαμένος τους οσίους παιδας εκφλογός εν τάφο νεκρός άπνους κατατίθεται η σωτηρίαν ημών των μελωδούντων λύτρωτα.
Εξ τη θηφρή των ουρανέ και σαλευθήτος αν τα θεμέλια της γης ειδώ γαρε νεκρής λογίζει. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ιέασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του νοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αγί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ότε κατήλθες προς τον θάνατο, η ζωή αθάνατος, τότε τον Άδη ενέκρωσας, τη αστραπή της θεότητος, ότε δε καίτος δε θεότας εκ των κατακθονίων ανέστησας, πάσε εδυνάμεις ο
Ο Θεός κατά το μέγελεό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλάχθηνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, κατά ποτισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρόμης αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, και υπέρ του ήλιον και ευμένη και διάλακτον γενέστε των αγκάθων και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν την όσον την κάθημον κινωμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθε και υπέρ του εισακούσε Κύριον των θεών ημών φωνής της δέησεως ημών των αμαρτώλων, και ελέησε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενούμην δέσποτε επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και Άγιοι, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι, ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών, Θεός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δευτελάβε τεφός εκ του ανεσπέρου φωτός, και δόξα σας.
τον Αναστάντα εκ νεκρών. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
υπέρ του καταξιώθηνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών νικετεύσομε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα προσκομεν. Δόξαση Κύριε, δόξαση. Διαγενουμένου του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη, η χώρα σαν αρώματα ή να ελθούσε αλείψωση των Ιησούν. Και λίαν πρωί της μίας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανάτιλαντος του ηλίου και έλεγον προς εαυτάς της αποκύλησης ημίν των λίθων εκ της θυράς του μνημείου. Και αναβλέψα σε θεωρούσιν ότι από και κύλιστε ο λίθος ειν γάρ μέγας φόδρα. Και εισέλθουσε εις το μνημείον ειδών ανίσχων καθήμενων εν της δεξής περιφευλημένων στολήν λευκήν και εξεθαμβήθησαν. Ο δε λέγει αυτές μη εκθαμβήστε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, ηγέρθη ουκ εστιν όδε, ήθε ο τόπος που έθηκαν αυτόν. Αλυπάγεται είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας εις την Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεσθε καθώς είπεν ημίν. Και εξέλθουσε ταχύ εφηγών από του μνημείου, είχε δε αυτά στρώμος και έκσταση. Και ουδέν είπον εφοβούν το καρ. Δόξαση Κύριε. When the Sabbath was past, Mary Magdalene, Mary the mother of Jesus, and Salome bought spices that they might come and anoint him. Very early in the morning, on the first day of the week, they came to the tomb when the sun had risen, and they said among themselves, "Who will roll away the stone from the door of the tomb for us?" But when they looked up, they saw that the stone had been rolled away, for it was very large. And entering the tomb, they saw a young man, clothed in a long white robe, sitting on the right side, and they were alarmed. But he said to them, "Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He is risen, he is not here. See the place where they laid him, but go and tell his disciples and Peter
that he is going before you into Galilee. There you will see him as he said to you. So they went out quickly and fled from the tomb, for they trembled and were amazed. And they said nothing to anyone, for they were afraid. Glory to you, O Lord. Glory to you. Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Νεκρόν θάνατο, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι. Χαρισάμενος. Christ is risen from the dead. By death trampling on death, and to those in the tomb αναστήτω Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέ του σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτό. Χριστός ανέστη νεκρόν θάνατο, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Ως εκλείπει καπνός εκλείπε τους ανοστήκεται Κυρός από πρόσωπου πυρός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας και της
Απολούνται η αμαρτωλή από προσώπου του Θεού και η δίκαιη εφρανθεί το Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θανάτων πατή. Επίσεν ο Κύριος αγκαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θανάτων πάμπτισσα. Δόξα Πάτρι και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For the peace from above and the salvation of our souls, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For the peace of the whole world, the stability of the holy churches of God, and the union of all, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For our Archbishop Makarios, the honorable priest, to the diaconate in Christ, and all the clergy and laity, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For this city and every city and land, and for all the faithful who live in them, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For temperate weather, the abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For those who travel by land, sea, or air, for all who are sick and suffering, for captives and the safety of them all, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For our deliverance from all affliction, anger, danger, and distress, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady Theotokos and ever-Virgin Mary, with all the saints let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you belong all glory, honor, and worship, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages.
Αγαπητοί αδελφοί, μεγάλο θαύμα το απόψινό να βρισκόμαστε όλοι μπροστά από τον ναό μας, κατά χιλιάδες. Και σιγά σιγά επιτρέπει ο Θεός να πάψει και ο αέρας και βλέπω και ανάβουν όλο και περισσότερα κεριά. Μακάριος ελέο Θεού, Αρχιεπίσκοπος της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Οκεανίας, της Θεοφιλιστάτης Επισκόπης, το Ευαγή Κλήρο, τες Μοναστικές Αδελφότηση, της Προέδρης των Εντίμων Εκκλησιαστικών Συμβουλίων και Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων, της διδάσκουση και τους διδασκομένους εν της σχολής, της εργαζομένης εν της φιλανθρωπικής καθιδρύμαση και παντί το χριστεπωνύμο πληρώματι της εν Αυστραλία Ορθοδόξου Εκκλησίας, χάρις ίη και ειρήνη παρά τον του ενδόξος Αναστάντος Σωτήρος Χριστού. Τιμιότατοι αδελφοί, συνεπίσκοποι και αγαπητά μου παιδιά, το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως καταγράφεται στα Ευαγγέλια χωρίς θριαμβολογίες και εξάρσεις. Μάλιστα, οι μυροφόρες που πρώτες πένθησαν τον θάνατο του Χριστού ήταν αυτές που επίστης πρώτες μαρτύρησαν και την Ανάστασή Του. Έκαναν δηλαδή αυτό που από τότε συνιστά την αποστολή του κάθε χριστιανού να κομίζει τη χαρά των καλών ειδήσεων. Το γεγονός της Αναστάσεως από μόνο του αποτελεί μία πρόκληση και λογική. Αν θέλουμε να μάθουμε τι σημαίνει η Ανάσταση του Χριστού, θα πρέπει να ρωτήσουμε τους θεολόγους μας και τους ακαδημαϊκούς. Αν θέλουμε όμως να μάθουμε πώς βιώνεται η Ανάσταση του Χριστού, τότε θα πρέπει να στραφούμε προς τον πιστό λαό μας. Θα μπορούσα με βεβαιότητα να πω ότι βλέπω την Ανάσταση του Χριστού στα πρόσωπα όλων σας που απόψε κατακλείζετε τις εκκλησίες μας. Παράλληλα όμως βλέπω την Ανάσταση του Χριστού και στη μάνα που μεγαλώνει τα παιδιά της με κόπο, και στον πατέρα εκείνον που αγωνίζεται να φέρει ψωμί στο σπίτι και που δουλεύει για να εξασφαλίσει τα δίδακτρα για τα σχολεία των παιδιών του. Βλέπω την Ανάσταση του Χριστού στους μετανάστες που έφτασαν εδώ στην Αυστραλία, δούλεψαν σκληρά και κατάφεραν να προοδεύσουν και να επιτύχουν σε πολλούς τομείς. Βλέπω την Ανάσταση του Χριστού στις πληγές των αρρώστων μας, στα νοσοκομεία και στα πρόσωπα των ηλικιωμένων που έχουμε στη Βασιλιάδα και στα άλλα γεροκομεία της χώρας μας. Βλέπω την Ανάσταση του Χριστού στους νέους μας, στους μαθητές και φοιτητές των εκπαιδευτικών μας καθιδρυμάτων, αλλά και στους συνανθρώπους μας που βρίσκονται στην ηλικία μεταξύ των 40 και των 60 ετών, οι οποίοι πασχίζουν να ξεπεράσουν την κατάθλιψη και την απομόνωση. Βλέπω την Ανάσταση του Χριστού, αν μου επιτρέπετε να το πω, στους αποτυχημένους του κόσμου τούτου, στους ταπεινούς και αφανείς, σε αυτούς που έκαναν λανθασμένες επιλογές και που αγωνίζονται να ξεπεράσουν τον κακό εαυτό τους και τα λάθη του παρελθόντος. Βλέπω την Ανάσταση του Χριστού ακόμη και στους και κοιμημένους μας που έφυγαν με την προσδοκία της κοινής
Αναστάσεως. Ο λαός μας, όλοι εσείς που απόψε ευρίσκεστε εδώ, γίνεστε μάρτυρες της Αναστάσεως και όλοι μαζί ενωμένοι. Σπάμε τη σιωπή της λογικής. Σήμερα ακούγεται η κραυγή της ανθρωπότητας ότι ανέστη ο Κύριος για να σώσει τον κόσμο και να δώσει την αληθινή χαρά. Σας παρακαλώ και σας προτρέπω όλους, κρατήστε τη χαρά της Αναστάσεως στη ζωή σας. Πείσετε τους ανθρώπους γύρω σας ότι πρέπει να χαίρονται, γιατί όπου υπάρχει έλλειψη χαράς, εκεί απουσιάζει ο Θεός, εκεί απουσιάζει το βίωμα της Αναστάσεως. Χριστός Ανέστη, αδελφοί και αγαπητά μου παιδιά, χρόνια πολλά, εν Σίδνη τη Κυριακή του Πάσχα, 16 Απριλίου 2023, ο Αρχιεπίσκοπος ο Αυστραλίας Μακάριος. Δεν θα μπορούσε κανείς να προσθέσει τίποτε στα λόγια του Αρχιεπισκόπου μας, αγαπητοί αδελφοί. Εγώ απλώς απόψε, μαζί με τον πατέρα Σταύρο, με τον πρόεδρο της ενορίας μας, με το διοικητικό συμβούλιο της ενορίας και όλα τα σώματα δράσεως της ενορίας μας, χαιρετίζουμε όλους, ιδιαίτερα σε όσους βρίσκεστε στα σπίτια σας κατάκητοι και σας φροντίζουν άλλοι, όσοι βρίσκεστε στα νοσοκομεία της χώρας, όσοι βρίσκεστε στα γυροκομεία και στα γυριατρία, όπως κάνουμε κάθε Κυριακή, ιδιαίτερα απόψε σας στέλνουμε τον χαιρετισμό της Αναστάσεως, Χριστός Ανέστη. Εύχομαι σε όλους, αγαπητοί αδελφοί, η χρονιά αυτή να είναι γεμάτη από αγάπη, από συγχώρεση και από πολλές υπομονές. I haven't seen you for a long time. I'm not being sarcastic, even though I haven't seen you for a long time at church, but I was not present at all for Holy Week last year. I'm still trying to find the person that gave me COVID. But it was very difficult being a priest and not being with my people. But here we are tonight all together, and I thank God for the great privilege and honor of standing before you. Just a few Sundays ago, the Orthodox liturgical calendar brought to our focus a man who was born blind. It was the Sunday of the blind man. We might recall, however, that the difference between this blind man and others is that he was born with a condition called anophthalmia. This is a Greek word meaning without eyes. In other words, he was born without eyeballs in the sockets of his face. So just as the Son of God co-created the first man together with the Father and the Holy Spirit out of clay, Jesus spat on the ground, made clay with the spittle, placed the clay on the man's eye sockets, and told him to go wash his face at the nearby pool of Siloam, which means sent, signifying Jesus, who was sent from heaven as the light of the world. The blind man came back with eyes full of light, created by Christ, who is perfect God and perfect man. Jesus verified to the former blind man that he is the Son of Man, which means the Messiah, which means
the Savior, which means the Son of God, which means God. The church is a mother to turn to when our lives are turned upside down. This happens in life that surface without warning and turn our lives into a huge question mark. Things happen. Sometimes we can see clearly why and how some moments go wrong. At other times there seems to be no logical explanation, but eventually we see and understand why. Yet sometimes there appears to be no apparent reason why things happen the way they happen. I have often been in such situations. You probably have as well. They hurt until we take a step backwards and leave them entirely in God's providential hands. They hurt until we light a candle at church and stand before the icon of Christ and pray for wisdom. They hurt until we stand in the middle of the church and allow ourselves to be surrounded by the saints who suffered injustices, who were persecuted and martyred for their faith in our Lord Jesus Christ. They hurt until we gaze upon the holy crucifix in the altar and realize that our ordeal, our injustice, our rejection is nothing compared to Christ's innocence and defamation on the cross. Some say, I may not go to church, but I believe more than all the hypocrites who go to church every Sunday, yet are awful people. Others say, I don't go to church because I can't stand the politics. Others again simply don't believe in God and find no reason to go to church. Whatever the case, I, as the priest, go to church because I am a sinner in need of God's forgiveness. I go to church to pray for all people, for the nation, for our city, for our parish, for our community. I go to church to charge the batteries of my soul with the love of God so that I might have the selflessness to forgive those who sin against me while beseeching God to forgive my sins as an essential ingredient of my cleansing. The church existed in God, the Holy Trinity, before the creation of the world. The church has existed in heaven before God's incarnation in Christ. The church was empowered and made visible on earth by the descent of the Holy Spirit. The church is perfect because she is the mystical body of Christ. The church is the kingdom of heaven on earth. The church is not affected by our personal sinfulness, whether we be a priest, a chanter, a caretaker, a member of the congregation, a president, a member of the parish council, an adult or a child, a regular attendee, a cradle Christian, or an Easter Christian. The church's perfect holiness is not even affected by the sum total of everyone's sins put together. The church will always be perfect. Therefore, my precious friends, let us view the church as a hospital for sinners. Let us approach the church with spiritual eyes that see beyond the pew of sinners in front of us and even beyond the unworthiness of the priest in the holy altar. Let us allow our spiritual eyes to seek the Lord himself, the Panagia herself, the saints themselves, depicted artistically in the holy icons. Because, like countless priests before me, I also have been slandered, defamed, undermined, and
imaginatively gossiped about throughout my priesthood, and my world has often been turned upside down, I have learnt to forgive all those who wronged me and have developed through Christ and his saints much love for everyone around me. Come to church, pray for me as I pray for you. Forgive me as I forgive you. Be part of the church family, and may the Lord of peace grant that with one voice and one heart we may glorify and praise his most honorable and majestic name, of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. None of us is perfect. None of us is worthy of Christ's perfect love. However, let us remain united in spirit so that the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit might be with us all. People right now need hope. People need to understand that it's okay to grieve, to be angry when life tests us and when we don't understand. Last night, despite the rain, God gave us hope of our faith in a digital world where information, despite its facts, is out there for people to read, but has made these times dangerous. It makes nights like tonight not one for motives, but one as a reminder to always look for hope. Where there is hope, there is God. He is the way. He is the life. He is the truth. The challenges we face today will be the challenges we face tomorrow. But one thing has been proven, that over thousands of years, the message of the resurrection is an uninterrupted beacon of hope for those who believe. This coming week, which is called the Bright Week, the week after Easter, we have a funeral every day. 5 funerals will be conducted at St. Spyridon Church. 5 families are grieving. 5 families are hurting. Yet they are here with us tonight to feel the full impact of Christ is risen, the Christos Anesti hymn that will give them calm and hope. As we stand before our beautiful church, which is receiving some tender loving care after 50 years, we are embracing technology for the benefit of the faithful. Be on the lookout for our podcasts, which will be commencing by mid-year. And next month, our parish will be joining the wonderful initiative of our archdiocese, Feed the People. We'll be asking young men and women and anyone interested to help us feed the homeless and the destitute. I'm sure many of you will come forward to assist our parish in this God-pleasing mission. In the meantime, as St. John Chrysostom says, Christ is risen and the demons are fallen. Christ is risen and the angels rejoice. Christ is risen and life reigns. Christ is risen and not one dead remains in the grave. For Christ, being risen from the dead, is become the first fruits of those who have fallen asleep. To him be glory and dominion
and to ages of ages. Amen. Thank you for being so attentive. These were words that I needed to share with you, because we priests have a tremendous responsibility to God for each one of you. I could just stand here and watch you all night. I don't know whether you can see any images on the screen of what you look like from up here, but it's just amazing. Now I know you're going to go home and you're going to have your magiritsa. You're going to have your chook soup. You're going to have souvlaki. And you're going to have all the other Greek goodies that come with Easter traditions. And you're going to leave us all by ourselves here to continue with the Divine Liturgy service until 2:30 in the morning. I'm sure some of you will stay. However, we want to see you next Sunday. We want to see you more regularly. Don't tell me that you stay home and you pray in front of the television watching the live streaming from St. Spyridon. Pull the other one. However, live streaming has proven to be so important for your parents and grandparents. And I'm really amazed that young people still have not gone to the effort to connect YouTube at home. And these elderly people who sacrificed everything for our generation, they deserve that. Yes, we might have to spend a little bit of money. Yes, we might have to sit down with them and say, number one, this is what you do. You turn the thing on. Number two, this is what you press. Number three, you press that and you go for it. You'd be surprised. I met a 90-year-old woman at the cemetery not so long ago, and I said, do you watch the services from the church? And she said, "Echo to iPad." She knows what an iPad is. Ke ti to kanis? What do you do with this contraption? I press this, I go to there, I press that, I'm on the screen. So let's do it for our parents and grandparents. They deserve it, don't they? They certainly do. And with those words, I would like, together with Father Stavro and the entire St. Spyridon family, to say, Christ is risen, truly. Christ is risen. Truly he is risen. Christ is risen. Truly he is risen. Christos Anesti. Αληθώς Anesti. Christos Anesti. Αληθώς Anesti. Christos Anesti. Αληθώς Anesti. Δόξα τη αυτού τριήμερο εγέρση, προσκυνούμεν αυτού την τριήμερον έγερσιν. Christ is risen, sisters and brothers. God keep you safe on the roads and in the kitchen. Καληνύχτα. Ελάτε, είστε ευπρόσδεκτοι. Αναστάσεως ημέρα λαμπρινθώμε λαϊ Πάσχα Κυρίου Πάσχα εγάρθανά του προς ζωήν και έχεις προς ουρανό Χριστός ο Θεός.
ημάς διεβίβασεν επί νίκιον άδοντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, καθαρθώμεντας αισθήσεις και οψώμεθα το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως. Χριστόν εξαστράπτοντα και χαίρεται φάσχοντα, δρανός εκουσώμεθα επί νίκιον άδοντες. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ουρανίμεν επαξίως εφρενέστος άρχιδε αγαλιάστο, εορτάζε το δε κόσμος ορατός τε άπας και αόρατος, στος γαλεγίγερτε φροσύνη αιώνιος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, εδώ και νημή την αιωνία ζωή και μεγά ελέος. Δεύτε πόμα ποιομεν κενών, ουκ εκ πέτρας αγών, ουτερά τουργουμενών, αλλά φθαρσίας πηγήν εκ τάφου ομβρίσαντος Χριστού, ενός θερεούμεθα. Όξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, πάντα πεπλήρωτε φωτός ουρανός δε και γη, και καταθωνία εόρταζε το κουν πάσα κτίσεις την έγερση Χριστού εν ίες θεραιώτε. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, θες είναι θαπτόμην συ Χριστέ, συνε γύρω με σήμερον αναστάντηση, συνε σταυρούμεν συ χθες αυτός με συνδόξασον σωτήρ εν τη βασιλεία σου. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, εδώ και νημήν την αιώνια ζωήν και μεγά ελεό. Την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε, ότι σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δυνάμεις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προλαβούσε τον όλθρον επερί Μαριάμ και πευρούσε τον λίθον αποκυλιστέντα του μνήματος, οίκον εκ του Αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα, μετά νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον, βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο, κηρύξατε ως ηγέρθει ο Κύριος θάνατός σας των θάνατων, ότι υπάρχειστε ο Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Επί της θείας φυλάκης ο Θεήγορος Αβακούς, θυτό με θυμό και δείκνητο, φαέσφορον άγγελον διαπλησίως λέγοντα, σήμερα σωτηρία του κόσμου, ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμο. Όξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, αρσενμένος διανοίξαν την Παρθένε που σαν ειδήν πέφυνε Χριστός, ως πρωτός δε αμνός προσιγόρευτε, άμωμος δε ως άγευστος κυλίδος, το ημέτερον πάντων. Και ως Θεός αλήθεις τελείως λέλεκτε. Σω Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ως εν ιάρσεως αμνός ο ευλογημένος ημίς Στεφάνος Χριστός εκουσίως υπέρ πάντων τέθητε Πάσχα το καταρθύριον και άρθεις εκ του τάφου ο νέος δικαιοσύνης ημίν έλαμψεν ήλιον. Κυρίν και αεί και
εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Θεοπάτορ μεν Δαβίδ πρωτισκιώδους κι φωτού ύλατος κυρτών, ο λαός δε του Θεού ο Άγιος νυν των συμβόλων έκβασιν. Ορώντες εφρανθόμενε Θεός, ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν εδώ και νημή την αιώνιον ζωήν και μεγα έλεος. Προσήσομεν όρθου βαθέως και αντιμήρου τον ύμνο, προσήσομεν τον Δεσπότη και Χριστόν ομψομεθα δικαίωσιν εις ηλίον πάση ζωήν ανατέλλοντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την άμετρον σου εσφαχνίαν ετες του άδου σειρές συνεχόμενοι δε δορκώτες. Προς το φως υπήγωτο Χριστέ αγαλωμένο πόδι, Πάσχα κροτούντες αιώνιον. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην προσέλθουμε να λαμπάνει φόρη το πρωί, ότι Χριστό εκ του νήματος ως νηφίο και συνεορτάζομε. Τες φιλέ όρτες τάξες η Πάσχα Θεού το σωτήριον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της νήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της νήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της νήμας η ζωήν χαρισάμενος. Αναστάσω Ιησούς από το τάφο, καθώς προείπεν εδώ και νημήν την αιώνιον ζωήν και μεγα έλεος. Κατήλθες εν της κατωτάτης της γης και συνέθριψας μοχλούς αιωνίους κατόχους πεπαιδημένων, Χριστέ, και τριήμερος ως εκεί τους Ιωνάς εξ ανέστης του τάφου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, φυλάξα στα σήμαντρα σώα Χριστέ, εξηγέρθης του τάφου, τας Χριστής Παρθένο μη λυπηνάμενος, εν το τόκο σου και ανέωξας ημίν, παράδεισου τα σπήλαν. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σώτερ μου το ζώντε και άθη των ιερίων, ως Θεός σε αυτόν εκουσίως, προς αγαγόν το Πατρί συνανέστησας, παγγενή τον Αδάμ αναστάς εκ του τάφου. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν εδώ και νημή την αιώνιον ζωήν και μεγα έλεος. Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Κύριε ελέησον. Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθενού Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παράθωμεθα. Συ Κύριε. Ότι ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπεμπωμέν του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ή και εν τάφο κατήλθες αθάνατε, αλλά του άδου καθήλες την δύναμη και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, είναι εξημυροφόρης φρενξάμενος χαίρεται και της εις Αποστόλης ειρήνη δωρούμενος. Ότις πεσούς υπαρέχων Ανάσταση. Ότις πεσούς υπαρέχων Ανάσταση. Τον προηλίου ήλιον δύναντα ποτέ εν τάφο προέφθασαν προς όρθρον εξ ζητούσε ο
Θεός ημέραν, μυροφόρη κόρε και προς αλλήλα ζευών, ο φίλε δεύτε της αρώμασιν υπαλείψομεν, σώμα ζωηφόρων και τεθαμένων, σάρκα ανιστώσαν τον παραπεσόντα Αδάμ, κείμενον εν το μνήματι, άγομεν σπεύσομεν ως περιμάγη και προσκυνήσομεν και προσκομίσομεν, τα μοίρα ως δώρα το μη εν σπαργάνης, αλλά εν συνδόνη, εν ηλυμένο και κλάψομεν και κράξο. Και κράξομεν, ο Δέσποτα εξηγέρθητη, ότι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση. Ότι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση. Τη 16η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Γυναικών, αγάπης, ειρήνης και χιονίας. Τη αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Φίλικος Επισκόπου Ιανουαρίου Πρεσβυτέρου Φουρτουνάτου και Σεπτεμίνου. Τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Λεωνίδου Χαρίσης Νίκης Γαλινής Καλίδος Νουνεχίας Βασιλίσης και Θεοδόρας. Τη αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ειρήνης. Τη αυτή η μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Μιχαήλ, ο Βουρλιώτης, ο εν Σμύρνη μαρτυρίες σας εν έτη 1772 ξηφιτελιούτε. Τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, αυτήν την ζωηφόρον Ανάστασιν εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρης ημών Ιησού Χριστού. Χριστός κατελθόν προς πάλιν άδου μόνος, λαβών ανήλθε πολλά της νίκης σκύλα, αυτό η δόξα και το κράτος της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανάστασιν Χριστού Θεάς, άμην προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν το μόνον αναμάρτητον του Σταυρός σου Χριστέ προσκυνούμεν, την Αγίαν σου Ανάστασιν ημνούμεν και δοξάζουμεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων κοίδαμεν το όνομά σου ονομάζουμεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν ημνού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια πάντως ευλογούνται στον Κύριον ημνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών, γαρ υπομείνας νημάς, θανάτω θάνατον όλες εν. Ανάστασιν Χριστού Θεάς, άμεν, προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν ημνούμεν και δοξάζουμεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός ο άλλων κοίδαμεν το όνομά σου ονομάζουμεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρ ήλθε διά του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών, γαρ υπομείνας νημάς, θανάτω θάνατον όλες εν. Ανάστασιν Χριστού Θεάς, άμεν, προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον, του Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση συνεμνούμε και δοξάζουμε. Σιγάρι Θεός ημών εκτός ο άλλων και δαμένει το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσουμε του Χριστού Ανάσταση, Αγία Ανάσταση. Η δούγα ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Για παντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρ υπομείνας δημάς, θάνατο θάνατον όλες εν. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπε ενέδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπε ενέδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπε ενέδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος. Ο παιδάς εγκαμίνων εισαμένος γερόμενος άνθρωπος πασχίος νητός και δια πάθους των νητών αυτασίας ενδιεπρεπίαν μόνος ευλογητός των Πατέρων Θεός και υπερεδόξος. Δόξα τη Αγία Ανάστασή σου Κύριε γυναίκες με τα μύρων θεοφρονές ο πίσω σου έδρα μόνον Θεός νητών με τα δακρύων εζήτουν προσεκίνησαν και σε ζώντα Θεόν και Πάσχα το πιστικόν σεις Χριστέ μαθητές ευγγελίσαντο. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, θανάτου εορτάζομεν νεκρόσιν αδό της καθαιρεσιν άλλης βιώτης της αιωνίου απαρχήν και σκυρτώντες υμνούμεν των αιτίων των μόνων ευλογητών των Πατέρων Θεών και υπερέν δόξων. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως όντως ιερά και πανεορτός αυτή σωτήριος νύχς και φωταυγής της λαμπροφόρου ημέρας της εγεύσεως ούσα προάγγελος εν ήτο άχρονον φως εκτάφος σωματικός πασίν επέλαμψεν. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της νήμωσης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της νήμωσης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της νήμωσης ζωήν χαρισάμενος. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν εδώ και νημή την αιώνιον ζωήν και μεγάλη.
Μιχαέλεως. Αυτή κλητή και Αγία ημέρα, η μία των Σαββάτων, η Βασιλής και Κυρία, εορτών εορτή και πανηγύρισε στη πανηγύρεων, εν η ευλογούμε Χριστόν εις τους αιώνας. Δόξα τη Αγία Ανάσταση σου, Κύριε, δεύτε του καινού της αμπέλου γεννήματος της Θείας Ευφροσύνης, εν τη ευσήμω ημέρα της εγέρσεως Βασιλείας τε Χριστού κοινωνήσομεν, υμνούντες Αυτόν ως Θεόν εις τους αιώνας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίον Πνεύματι, Άρων κύκλο τους οφθαλμούς σους, Υιόν και Ιδε, Ιδού καρικασίσι, Θεοφέγγις ως φως θύρες, εκδισμών και βορρά και θαλάσσις, και ως τα τέκνα σου ενσύ ευλογούνται Χριστόν εις τους αιώνας. Ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ Παντοκράτουρ και Λόγε και Πνεύμα, τρεις είναι νιζωμένοι εν υποστάσεις η φύσης, υπερούσιε και υπερθέησε, ευεβαπτίσμεθα και σε ευλογούμεν εις πάντας τους αιώνας. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, αυτή η κλητή και Αγία ημέρα, η μία των Σαββάτων, η Βασιλής και Κυρία, εορτών εορτή και πανηγύρισε στη πανηγύρεων, εν η ευλογούμε Χριστόν εις τους αιώνας. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της νήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της νήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της νήμας η ζωήν χαρισάμενος. Αναστάσω Ιησού Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, εδώ και νημήν την αιώνιον ζωή και μεγαέλεο. Γιατί και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Κυρία Σακράντη, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθενού Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι ευλογητές σου το όνομα και δεδοξαστές σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ημνείς τιμώντες, μεγαλύνομαι. Μεγαλύνον ψυχή μου τον εθελουσίος, παθώντα και τα φέτα και ξαναστάτα τριήμερον εκ τάφου. Φωτίζω η νέα Ιερουσαλήμ, Κυρίω, επίσε ανέτηλε, πολεμένη και αγαλουσίων, σίδε αγνίτε που Θεοτό και εν τη έγευση του τόκου σου. Μεγάλινον ψυχή μου τον εξαναστάντα τριήμερον εκ τάφου Χριστόν τον ζωδότην. Φωτίζου, φωτίζου η νέα Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίου επίσε ανέτηλε, χορευένην και αγαλουσίων, σίδε αγνίτερ που Θεοτό και εν τη εγέρση του τόκου σου. Στο στο κενόν Πάσχα το ζώθη τον θύμα, μου Θεού έρωτην αμαρτία κόσμου.
ο Θείος ο Φίλης, όλη κοιτά τη σου φωνής, με θύμωνα ψευδός γαρ, επίγγυλο εσέστε, μέχρι τερμάτων αιώνος Χριστέ, είναι η πιστή αγύραν ελπίδα, κατέκοντες αγαλόμεθα. Σήμερα πάσα κτίσεις αγάλετε και χέρι, ότι Χριστός ανέστη και άδεισε σκυλεύθη. Ο Θείας ο Φίλης, ο γλυκητά της σου φωνής, με θύμωνα ψευδός γαρ, επίγγυλο έσεστε, μέχρι τερμάτων αιώνος Χριστέ, είναι η πιστή άγγυραν ελπίδος, κατέχοντες αγαλόμεθα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, μεγάλην ψυχή μου της ρης υποστάτω και αδιαιρέτου θεότητος το κράτος. Ο Πάσχα το Μέγαν και ιερότα το Χριστέ, ο Σοφία και Λόγε του Θεού και δύναμης, δίδω ημίν εκ υποτέρων, σου μετασχύνε τι ανεσπέρω, η μέρα της βασιλείας σου. Και νυν και αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρε Παρθένε, χαίρε, χαίρε, ευλογημένη, χαίρε, δε δοξασμένη, σως γαρίος ανέστη, τριήμερος εκ τάφου. Ο Πάσχα το Μέγα και η ιερότα τον Χριστέ, ο Σοφία και Λόγε του Θεού και δύναμης, δίδου ημίν εκ τυποτέρων, σου μετασχήν εν τί ανεσπέρω, η μέρα της βασιλείας σου. Ο Άγγελος ευώτη και χαριτωμένη, Αγνή Παρθένε χαίρε και πάλι νερό χαίρε, ο Σωσίος ανέστη τριήμερος εκάφου, φωτίζου, φωτίζου, η νέα Ιερουσαλήμ, η καρδόξα Κυρίου, επίσε ανετήλε, χορευενήν και αγαλουσίον, σίδε αγνίτε που Θεοτόκε, εν τη εγέρση του τόκου σου. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπε, εδώ και νημήν, είναι αιώνιον ζωήν και μεγαέλεος. Έτι εν ειρήνη του Κυρίου δαϊθόμεν, δηλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αγίου Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ότι σ' ένουσι πάσε δυνάμεις των ουράνων και σ' την δόξαν αναπέμβουσι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σαρκύπνος, ασωστητός, ο Βασιλεύς και Κύριος, ημέρος εξ ανέστης, Αδάμε γύρας εκ φοράς και καταργήσας θάνατον. Πάσχα της αυθαρσίας του κόσμου σωτήριος. Σαρκύπνος, ασωστητός, ο Βασιλεύς και Κύριος, τριήμερος εξ ανέστης, Αδάμε γύρας εκθωράς και καταργήσας θάνατον. Πάσχα της αυθαρσίας του κόσμου σωτήριον. Σαρκύπνος, ασωστητός, ο Βασιλεύς και Κύριος, τριήμερος εξ ανέστης, Αδάμε γύρας εκθωράς και καταργήσας θάνατον. Πάσχα της αυθαρσίας του κόσμου σωτήριον. Πλοίε σαν το
εσύ, Άγγελοι, αυτού ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού σι πρέπειμνος το Θεό. Ενείτε αυτόν επί της γνωστής αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ημούμεν σου Χριστέ το σωτήριον πάθος και δοξαζομέν σου την Ανάσταση. Ενείτε αυτόν ήχος άλπιγος, ενείτε αυτόν εμψατηρίο και κιθάρα, ο σταυρών υπομείνας και τον θάνατον καταργήσας και αναστάσεκ των νεκρών, ειρήνευσον ημών την ζωήν Κύριε, ως μόνος παντοδύναμος. Ενείτε αυτόν ειδήπανε και χώρο, ενείτε αυτόν εγχορδές και οργάνω, τον αντισχυλεύσας και τον άνθρωπο να αναστήσας τη Αναστάση σου Χριστέ. Αξίωσον ημάς εν καθαρά καρδία ημνήν και δοξάζησε. Ενείτε αυτόν εκυμβάλλεις ευήχης, ενείτε αυτόν εκυμβάλλεις αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κυρίων. Την Θεόπρεπή σου συγκατάβασιν δοξάζονται συμνούμεν σε Χριστέ, ετέχθης εκ Παρθένου και αχώριστος υπήρχε στο Πάτρι, έπαθες ως άνθρωπος και εκουσίως υπέμεινα σταυρών, ανέστης εκ του τάφου ως εκ παστάδος προέλθον, ή να σώσεις τον κόσμο, ναι, Κύριε, δόξαση. Αναστή το Θεός και διασκορπιστή το σαν η έκθρια αυτό, φυγέ το σαν από προσώπου αυτού, οι μισούντες αυτών, Πάσχα ιερών ημίν σήμερον αναδέδεικτε, Πάσχα καινών Αγίων, Πάσχα μυστικών, Πάσχα πανσεβασμίων, Πάσχα Χριστόν σολύτρωτης, Πάσχα μωμών, Πάσχα μέγα, Πάσχα των πίστων, Πάσχα το πλασίμι του παραδείσου ανοίξαν, Πάσχα πάντας αγιάζων Χριστός. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέδος ανοστήκεται χειρός από προσώπου πυρός, δεύτε από θέας γυναίκες ευαγγελίστριε και της Υιόν είπατε δέχου παρήμων χαράς Ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού, τέρπου χόρευε και αγάλου Ιερουσαλήμ τον βασιλέα Χριστόν θεασαμένη εκ του μνήματος ως νυμφίων προερχόμενων. Τους απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου αυτού ημ, και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν εμμυροφόροι γυναίκες ορθρού Βαθέως. Επιστάσε προς το μνήμα του ζωδότου Εύρων Άγγελων επί των λίθων καθήμενων και αυτός προσδεξαμένος αυτές ούτως έλεγε τι ζητείτε τον ζώντα μετά τον νεκρό. Ως
ψευδωρά. Απεθούσε κηρύξατε τις αφού μαθητές. Αυτή η μέρα είναι επίσεν ο Κύριος, αγαλλιασόμεθα και φρανθόμενεν αυτή. Πάσχα το τερπνόν, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, Πάσχα πανσεβασμίον ημίν ανέτηλε, Πάσχα εν χαρά αλλήλους περιπτυξόμεθα. Ω Πάσχα λύτρων λύπης και γάρεκ τάφου σήμερον, ως περεκ παστού εκλάμψας Χριστός, θα γίνε αχαράς, έπλησεν λέγον, κηρύξατε Αποστόλοι. Θανάτο, θανάτο.
εν της νήμας η ζωήν χαρίσα. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο, θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν καϊσάμενος Χριστός. Το Θεός και διασκορπιστήτος αν οι εχθροί αυτού και φυγέτος αν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτό. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δικαίοι εφρανθήτωσαν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτος, ανοστικέται Κυρός από πρόσωπου πυρός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατον, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος. Αυτή η μέρα είναι επίσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν αυτή. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτο, θανάτον πατήσας και της εν της νήμασι ζωή.
Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της χώρας ημών ταύτης των αρχόντων κυβερνητών, σύμπαντος του λαού αυτής και του γένους ημών, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, της πόλεως και ενορίας ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκυνήσεις το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναλάξε τον Κύριο μας αηγή, τες πρεσβείες της Θεοτόκος, ότε σώσον ημάς. Σάλατε δι το ονόματι αυτού, θότε δόξανε ενέσι αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, ότε σώσον ημάς. Πάντοτε Θεός φοβερά τα έργα σου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, ότε σώσον ημάς.
Again and again in peace, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Commemorating our all holy, pure, blessed, and glorious Lady Theotokos and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. For yours is the dominion and yours is the kingdom, the power and the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Ο Θεός ηκτήρισε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς, σώσον ημάς, Ιε Θεού, Αναστάσε εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Μόνε την κοινωδόν σου εμπάσιν έθνεσι το σωτηριόν σου. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, Αναστάσε εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Εξομολογησάς του σαν σιλάει ο Θεός, εξομολογησάς του σαν σιλάει πάντες. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, Αναστάσε εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αεί Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα της όσον ημάς. Again and again in peace let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Commemorating our all holy, pure, blessed, and glorious Lady Theotokos and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. For you, our God, are a God of love, and to you we offer glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Αμήν. Αναστή το Θεό και διασκορπίστη το σαν η έκθρι αυτό και φύγε το σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη.
εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρίσα. Κατήλθεσα θάνατε, αλλά του άδου καθήλεστην δύναμην και ανέστη ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γίνε ξημυροφόρης φθεξάμενος χαίρεται. Και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρουμένος, ότις πεσούσι. Παρέχον Ανάσταση. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως εις Χριστόν ευαγγελίσαστε, αλληλούια. Ως εις Χριστόν ευαγγελίσαστε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εν ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Δύναμη.
επίσεν ο Κύριος αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή. Πρόσχομε. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Σοφία. Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα. Πρόσχομε. Τον μεν πρώτον λόγον επί εισάμιν περί πάντων ο Θεόφιλε, ονήρξατο Ιησούς πείντε και διδάσκην αχρής ημέρας, εν τη λάμενος της Αποστόλης δια Πνεύματος Αγίου, ους εξελέξατο ανελήφθη. Εις και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν εν πολλής τεκμηρής, διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής και λέγον τα περί της βασιλείας του Θεού. Και συναλυζόμενος παρήγγειλεν αυτής από Ιεροσολύμων, μη χωρίζεστε, αλλά περιμένει την επαγγελία του Πατρός. Ειν οικούσατε μου, ότι Ιωάννης μεν εβάπτισεν ύδατι, ημείς δε βαπτιστήσεστε πνεύματι Αγίω, που μετά πολλά σταύτας ημέρας. Ημένουν συνελθόντες επί ρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο, από καθιστάνει στην βασιλεία το Ισραήλ, είπε δε προς αυτούς, όχι μόνο στη γνώνε χρόνος ή καιρός, ούσο πατήρεθεντο εν τη ίδια εξουσία, αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μη μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτω της γης. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Ε το πνευματί σου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Συ Κύριε δόξα Συ. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεόν, πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν ο γέγονεν. Εν αυτό ζωή και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτού ου κατέλαβε. Εγένετο άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, όνομα αυτό Ιωάννης, ούτως ήλθεν εις μαρτυρίαν, ή να μαρτυρήσει περί του φωτός, ή να πάντες πιστεύσωση δι' αυτού. Ουκ είναι εκείνος το φως, αλλή να μαρτυρήσει περί του φωτός. Είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Εν το κόσμο είναι, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω, εις τα ίδια ήλθε και ήδη αυτόν που παρέλαβω. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθε, της πιστεύου εις το όνομα αυτού, ιού και εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος αρκός, ουδέ εκθελήματος άνδρος, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Και ο Λόγος άρξε γένετο και σκήνωσεν εν ημίν και θέασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογένους παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και κέκραγε λέγον,
ούτως ίνον είπον, ο πίσω μου ερχομένος εν προσθέν μου γέγονεν, ότι πρώτος μου είναι. Και εκ του πληρώματος αυτού ημείς πάντες ελάβομεν, και χάριν αντιχάριτος, ότι ο νόμος διά Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια, διά Ιησού Χριστού εγένετο. Υπό του κράτους σου, πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν. Κυρίου δεϊθόμεν, Κύριε ελέησον, ουδείς άξιος Θεός, Πάντων δεσπάσαν την βίωση και το πάθο μέθα μέρημα, ως τον βασιλιά των όλων υποδεξόμενη της αγγελικής ορότητας των ευχολούμενων, τάξη εσύ, αλληλούια, αλληλούια. Amen.
και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. May the Lord God remember all of you and all pious and orthodox Christians in his kingdom, now and ever and to the ages of ages. Angelikes aoratos gloriforumenon taxesin. Θέησιν ημών το Κυρίον Κύριε ελέησον υπέρ των πρωτεθέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθώμε υπέρ του Άγιου οίκου τούτου και των μεταπιστεώς ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε Κύριε υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλιψεώς οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. That this whole day may be holy, perfect, peaceful, and sinless, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. For forgiveness of our sins and offenses, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. That which is good and beneficial to our souls and for peace in the world, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. That we may live the remainder of our lives in peace and repentance, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. For a Christian end to our lives, peaceful and ashamed, and for a good defense at the fearful judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποινήσιμον Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Δια των νυκτηρέμων του μονογένου σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Πανάγιο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη
πάση. Και το πνεύμα σου. Αγαπήσομεν αλλήλους, ίνα εν ομονία ομολογήσομεν. Αγαπήσωσε Κύριε Ιησούς μου, Κύριε στερεώμαμο και καταφυγή μου και ρίχνεις μου. Τα στήρας, εν σοφία πρόσχομεν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ουρατώνται πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως ο Φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ποιηθέντα, ομόσιο του Πατρίδιου τα πάντα γενετών, των διημάς τους ανθρώπους και δια την Μετέραν Σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνας ζώντας και νεκρός, εις βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιός μυρωσκυνουμένον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, το λόγο εμπαπτισμά εις άφεσιν αμαρτιών, ζωκών, Αναστάσει νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στο μεν καλός, στο μεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρειν. Ελέον ειρήνης θυσίαν εν έμπνεσεως. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος σου ανώσχομεν τας καρδίας. Ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αξίον και δίκαιον και δίκαιον. Τον επινικιών ύμνων άδοντα, βόντα και κραγώτα και λέγοντα. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαός, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξιζον, ως άλλον ενήσει ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου ως αναπά ο εν της υψίσθης. Λαβέτε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπέρ ημών κλωμενόν εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν.
πιέται εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Τασά εκ των σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Άπεμψον το Πνεύμα στο Άγιον Εφημές και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστούς. Αμήν. Το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστούς. Αμήν. Μεταβαλών το Πνεύμα της του Αγίου. Αμήν. 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 Στην γενέστη της μεταλαμβάνησης. Κύριε και δεόμεθα σου ο εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε,
του Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και ον εκαστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και πάντων και πασών. Και δώσει μην εν ενιστόματι και μία καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού μετά πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος σου. Having commemorated all the saints again and again in peace, let us pray to the Lord for the precious gifts sanctified. Let us pray to the Lord that our loving God, who has received them on His holy, heavenly, and spiritual altar, as a sweet-smelling spiritual fragrance, may send down to us in return divine grace and the gift of the Holy Spirit. Let us pray to the Lord for the unity of the faith and the communion of the Holy Spirit. Let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Και καταξιώσον ημάς δέσποτα με τα παρήσιας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε των επουράνιων θέγων, Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών, ο έτης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιουσιών, ως ημίν σήμερον, εάφης ημίν τα πνήματα ημών, ως και ημίς αφήμε τους πελέτες ημών, εμείς εν έγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πόνιου. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Τας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν. Χαρίτη και η τιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγείο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Προσκομεν τα Αγία της Αγίας. Μερίζεται και διαμερίζεται. Πνεύματος Αγίου. Amen.
Σώμα Χριστού μεταλάβετε πηγή σαθανάτου γεύσαστε. Ο καθάπερο Υιός, αλλοσολιστής, ομολογός, ημιμήσιμου Κύριε Βασιλεία. Ιδού προσέρχομαι Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών, αδελφέ και στη λειτουργία, συγχωρήσω με το αμαρτωλό. Αδελφοί, συγχωρήσατε με το αμαρτωλό και αναξίδι. Το αναξίω πρεσβυτέρων, το Τίμιον και Πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εις άφεση ημών αυτοί και εις ζωήν και νεόνιον. Σώμα Χριστού προς έρχομαι Χριστό το αθανάτο πάντων των Αγίων. Αμήν. Πηγή Oh.
μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Oh.
σώμα. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της νήμας η ζωή χαρισάμενο. Oh.
ευλογητός ο Θεός ημών. Πάντοτε νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ωστι μεταλάβοντες των θείων Άγιων Αχράντων, Αθανάτων, Επουράνιων και Σοπιών, φρικτών του Χριστού μυστήριων, αξίων σε ευχαρίστησομεν το Κύριο. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Άγιαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεήθομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Αγίε, ευλόγησον. Ο ευλόγων τους ευλογούνται σε Κυρία και αγιάζον, τους επίσης πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δύναμη και μην καταλείπεις εμάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύτης άρκους νημών του στρατό και πατή του λαού σου. Ότι πάσα δώσεις αγκαθή και πανδορήμα τέλειον άνωθεν έστι. Κατεβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων και σι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο θάνατο πατήσας και της εν της νύμπας η ζωή κανισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της νύμπας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της νύμπας η ζωή χαρισάμενος. Ή της ευσεβής και φιλόθεος, απολάβετο της καλής ταύτης και λαμπράς πανηγύρεως, ή της δούλος ευγνώμων, εις ελθέτω χαίρον, εις την χαράν του Κυρίου αυτού, ή της έκαμεν νηστεύων, απολάβετο νυν το δυνάριον, ή της από της πρώτης ώρας ηργάσατο, δεχέστο σήμερον το δίκαιον όφλημα, εις της μετά την τρίτην ήλθεν ευχαρίστως αιώρατασά του. Εις την μετά την έκτην έφθασε μηδέν αμφιβαλέτο και γάρου δεν ζημιούτε. Ή τι ειστέρισεν εις την ενάτην προσελθέτο μηδέν ενδιάζον. Ή της εις μόνην έφθασε την ενδεκάτην μη φοβηθεί την βραδύτητα φιλότιμος γάρο δεσπότης, ο δεσπότης, δέχεται τον έσκατον καθάπερ και τον πρώτον. Αναπάβει τον εν και τον της ενδεκάτης ως τον εργασάμενον από της πρώτης και τον ύστερον ελέει και τον πρώτον θεραπεύει. Κακίνο δίδωση και τούτο χαρίζεται και τα έργα δέχεται και την γνώμην ασπάζεται και την πράξην τιμά και την πρόθεσιν επενεί. Ουκούνης έλθετε πάντες εις την χαράν του Κυρίου ημών και πρώτη και δεύτερη των μισθών απολάβετε, πλούσιοι και πένιτες μεταλλήλων χορεύσατε, εγκρατείς και ράθυμνη την ημέραν τιμήσατε, νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες εφράνθητε σήμερον. Η τράπεζα γέμη, τρυφήσατε πάντες, ο μόσχος πολλής, μη δεις εξέλθει ποινών. Πάντες απολάβετε του συμποζίου της πίστεως, πάντες απολαύσετε του πλούτου της Χριστότητος, μη δεις τρινή το παινίαν, εμφάνι γάρι κοινή βασιλεία, μη δεις οδηρήσες πλετέσματα, συγγνώμην γάρεκ του τάφου ανέτειλε. Μη δεις φοβήστε θάνατον ηλευθέρωσε γάρι μας ο του σωτήρος θάνατος. Έσβεσεν αυτόν υπ' αυτού κατεχόμενος, εσκύλευσε τον άδειν ο κατελθόν εις τον άδειν.
επίκρανεν αυτούν γευσάμενον της αρκός αυτού και τούτο παραλαβών Ισαΐας ευόησεν ο Άδης φυσήν επικράνθη. Συναντήσεις η κάτω, επικράνθη. Και γάρ κατηργήθη, επικράνθη. Και γάρ εν επέκθη, επικράνθη. Και γάρ εν εκρώθη, επικράνθη. Και γάρ καθηρέθη, επικράνθη. Και γάρ δεσμεύθη, έλαβε σώμα και Θεό περιέτυχεν, έλαβε γην και συνήντησεν ουρανό. Έλαβεν όπερ έβλεπε και πέπτοκεν όθεν ουκ έβλεπε. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος. Ανέστη Χριστός και εσύ καταβέβλησε. Ανέστη Χριστός και πεπτόκας οι δαίμονες. Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι. Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμνήματος. Χριστός γαρε γερθείς εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δε ηθόμεν. Δέσποτα Κύριο Θεός ημών, ο κτίστης και δημιουργός των απάντων, ευλόγησον τα ΟΑ ταύτα. Και ημάς συντήρησον εν τη Χριστότητή σου, όπως οι μεταλαμβάνοντες αυτών των σών αυθονοπαρόχων δωρεών εμπλιστόμεν και της ανεκλαλήτου σου αγαθότητος, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δε ηθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών, του εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, του εναγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, της Αγίας Ενδόξου, Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Τον αιώνα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Δόξα τη αυτού τριήμερο εγέρση. Προσκυνούμενα αυτού τη τριήμερο έγερση. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών,
θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, αγαπητοί αδελφοί, μισό λεπτό μόνο. Θα βγει εκτενής κατάλογος όλων όσων εβοήθησαν για την διεκπεραίωση της Μεγάλης Εβδομάδος. Απόψε, απλά θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Πατρός Σταύρου και εκ μέρους ολοκλήρου του Εκκλησιάσματος λίγα άτομα. Πρώτον, τον ακάματο πρόεδρο της ενορίας μας, τον κύριο Ηλία Οικονόμου, ο οποίος πράγματι ήταν πανταχού παρών. Από μικρό παιδί στο ιερό έμαθε τις ιερές ακολουθίες και θα τον έχετε δει καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος ηγείται, είναι μπροστάρης και ηγείται των πραγμάτων ώστε να υπάρχει τάξης και ευλάβεια εντός του ναού. Και τον ευχαριστούμε τον Ηλία ολοψύχως. Τι να πει κανείς για τον νέο κόρο μας, τον Πέτρο Τανίδη, ο οποίος αμφιβάλλω αν έχει κοιμηθεί πολλές ώρες αυτήν την εβδομάδα, αλλά και τούτη η εβδομάδα θα είναι χειρότερη, Πέτρο, διότι έχουμε τόσες κηδείες, αλλά όλο το εκκλησίασμα σε ευχαριστεί εκ βάθους καρδίας. Τι θα κάναμε χωρίς τους ιεροψάλτες μας. Μανώλη, Τιμόθεε και Ιάκωβε, ο οποίος Ιάκωβος ανέρχεται πολύ σύντομα χάρη στα μαθήματα και στις οδηγίες που του δίνει ο Μανώλης και ο Τιμόθεος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, τα παιδιά του Ιερού και την Εκκλησιαστική Επιτροπή, καθώς και τη Φιλόπτωχο, τις κυρίες που περιποιήθηκαν τον επιτάφιο και επιβλέψαν για τον στολισμό της Εκκλησίας. Θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε μια άλλη περίπτωση. Χριστός Ανέστη και να είμαστε και εμείς με τον Χριστό, εκείνος είναι πάντα μαζί μας, εμείς ξεφεύγουμε και λοξοδρούμε. Λοιπόν, ας μας φωτίζει η Παναγία να μένουμε κοντά στον Υιό της, ο οποίος εθυσιάστηκε για τη δική μας σωτηρία. Αμήν. So what we